Ο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού επιθεώρησε τι ρωσικέ δυνάμει στην Ουκρανία στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποτυχημένη αντερσία τη μισθοφορική οργάνωση Βάγνερ. Σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο ΡΑΣΙΑ24, ο Σοϊγκού, στόχο φοδρή κριτική του επικεφαλή τη Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, μετέβησε κέντρο διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και συσχεύθηκε με του υπεύθυνου μία από τι μονάδε. Στη διάρκεια της σύσκεψή αυτής, ο Σοϊγκού υπογράμμισε κυρίως την μεγάλη αποτελεσματικότητα του ρωσικού στρατού στον εντοπισμό και την καταστροφή οπλικών συστημάτων και στρατιωτών του εχθρού. Στις εικόνες που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ρώσος Υπουργό φαίνεται να ακούει με ήρεμο και σοβαρό ύφο την αναφορά του στρατηγού Γευγένη Νικηφόροφ, επικεφαλής της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας, του Ρωσικού Στρατού, να μελετά γεωγραφικούς χάρτες αλλά και να επιθεωρεί με ελικόπτερο τις ρωσικές θέσεις